με κινητοποίησης τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης όσο και στον χώρο του πρωτογενούς τομέα από τις επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και με επίμαχα νομοσχέδια που έχουν περάσει από τη Βουλή ή πρόκειται να έρθουν προς συζήτηση και προς ψήφιση, συνεχίζεται η πολιτική επικαιρότητα και οι εξελίξεις. Καλό απόγευμα από τη Δράμα, αγαπητέ Τέρεν Κουίκ. Για αυτές τις εξελίξεις θα θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σου. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους τις Δραμινές και τις Δραμινούς, και όχι μόνο, αλλά και από άλλες περιφέρειες που παρακολουθούν την πολύ έτσι εξαιρετική δισογραφική σου εκπομπή. Ναι, βάζεις δύο καλά επίκαιρα θέματα. Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω με την κινητοποίηση των αγροτών. Διότι μιλώντας σήμερα το πρωί με τους αγρότες στη Θεσσαλία, βλέπω ότι και δικαίως, γιατί έχουν υποστεί τρομακτικές καταστροφές από τον κατακλυσμό του καλοκαιριού, δικαίως φωνάζουν. Δικαίως φωνάζουν γιατί κάποιοι έχουν πάρει τα μισά λεφτά, κάποιοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Υπάρχουν αγρότες που έχουν καταστραφεί τελείως ό,τι αφορά τα χωράφια παραγωγής τους από καλαμπόκι μέχρι και σιτάρι, κτηνοτρόφοι, και έτσι αποφασίζουν να βγουν πλέον και να κλείσουν δρόμους, επαρχιακούς όμως. Ρώτησα μετεπιτάσιος αν πρόκειται να κόψουν την Ελλάδα στα δύο, δηλαδή αν θα βγουν στον αυτοκινητόδρομο, στην Εθνική Οδό, και μου είπανε όχι, τουλάχιστον προς το παρόν αυτό είναι. Την ώρα που ακούω, αλλά δεν επιβεβαιώνεται, ότι μπορεί στη Θεσσαλονίκη αγρότες να κάνουν κάποιο μπλόκο για κάποιες ώρες κοντά στον κόμβο που οδηγεί τα αυτοκίνητα προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Αβγιανάκης, βγαίνει και λέει ότι συνεχίζουμε να κουβεντιάζουμε μαζί τους, έχουν πάρει τα μισά λεφτά. Τι κουβεντιάζεις, Χριστιανέ μου, τι κουβεντιάζεις? Εδώ αυτά τα πράγματα πρέπει να είχαν λυθεί αυτομάτως. Δηλαδή δεν μπορεί να μπαίνουμε στη λογική του ότι η ελληνική γραφειοκρατία, οι διαδικασίες. Ωραία, δώσε λοιπόν διαδικασίες και διαδικασίες γραφειοκρατίας στον αγρότη που δεν ξέρει πού να βάλει καν την οικογένειά του. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά. Εδώ να βάλω μια παρένθεση ότι σήμερα και στη Δράμα υπήρχαν αγροτικές κινητοποιήσεις, μια συγκέντρωση με αγροτικά μηχανήματα, με τρακτέρ στην πλατεία Ελευθερίας, χωρίς να υπάρχει όμως κάτι σίγουρο για κλείσιμο το δρόμο, μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας. Όπου τσέχασαν την κραυγή αγωνία οι άνθρωποι. Και σου βάζω και ένα παράμετρο που αφορά τους κτηνοτρόφους, για παράδειγμα. Το ότι πουλάνε το γάλα σε μια συγκεκριμένη τιμή, μια λογική τιμή με σχέση με το κόστος παραγωγής τους, και βλέπεις αυτό το γάλα που το πουλάνε, ξέρω εγώ, 0,50 στις βιομηχανίες, να το αγοράζουμε εμείς 2 ευρώ. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα της εσχροκέρδειας που είναι και σε βάρος της αγροτικής μας παραγωγής και κτηνοτροφικής παραγωγής πρέπει κάπου να τελειώσει. Αυτό είναι το ένα. Το μεγάλο αγκάθι, η διαφορά στην τιμή από το χωράφι στο ράβι, με απλά λόγια θα λέγαμε. Γιατί μέσα σε ώρα υπάρχουν και οι ενδιάμεση. Και εδώ θα πρέπει να σου πω ότι φταίνουν όμως και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες. Θα έπρεπε να κάνουν πολύ γερούς συνεταιρισμούς, να μπορούν να πουλάνε απευθείας στην παραγωγή. Μη σου κάνουν και συμφωνίες και με τα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να ξέρουν και πώς θα τη θασέψουν τις τιμές. Και μήπως θα έπρεπε, σε διακόπτω βέβαια, μήπως θα έπρεπε και κάποια σούπερ μάρκετ να ακολουθήσουν την τακτική που ακολούθησε το Carrefour στη Γαλλία, και σε αυτούς που έχουν πολύ υψηλές τιμές, να τους κάνει στην άκρη. Μη σου πω και αυτό που έγινε στην Κύπρο, όπου η Κύπρη πριν από 1,5 χρόνο κάναν 15 μέρες μποϊκοτάζ σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Δεν αγοράσαν τυρί, γάλα, γιαούρτι, τίποτα. Το πώς έπεσε απότομα η τιμή τους δεν θέλω να σου το πω. Τίποτα παραπάνω. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των φοιτητών, γιατί εδώ έχουμε άλλο ένα μαρτύριο. Ένα μαρτύριο και πολύ περισσότερο με φοιτητές, οι οποίοι δεν ζουν στην πόλη τους, σε πανεπιστήμια που είναι στην πόλη τους, αλλά είναι εκτός της οικογενειακής τους εστίας, ενίκια πληρώνουν, κόστος διατροφής έχουν. Πάμε κινητοποίησεις, οι οποίες γίνονται από την άρνηση ή τη διαμαρτυρία του φοιτητικού κινήματος ή κάποιου μέρους του φοιτητικού κινήματος, σε πάση περιπτώσει, να έρθουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Εντάξει, να καταλάβω ότι κινητοποίησεις είναι κινητοποίησεις. Αλλά να φτάνουμε στο σημείο κινητοποίησης να μπλοκάρουν την εξεταστική περίοδο, αυτό θα έλεγα ότι υπερβαίνει τα όρια.
Δηλαδή πρέπει να σκέφτονται και οι ίδιοι φοιτητές, τους άλλους φοιτητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να παραδώσουν εξετάσεις. Επαναλαμβάνω, γιατί δεν μπορούν να συντηρούνται συνέχεια από τους γονείς τους ή και από δάνεια ακόμα τραπεζικά στα μέρη που ζουν. Αυτό είναι ένα. Ότι ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Παιδείας, έβγαλε μια εντολή. Διατάζουμε και αποφασίζουμε επί της ουσίας να γίνουν ψηφιακές εξετάσεις. Καμία αντίρρηση. Καλοδεχούμενη η πρότασή του. Πριν όμως δεν τη συζήτησε με τις Πριτανίες. Και οι Πριτάνες επ' αυτού θα ασχοληθούν από τη Δευτέρα και πέρα. Και ρωτώ. Εξεταστικής. Καρία, με συγχωρείς πολύ. Εμέσως εξεταστικής περίοδου, ναι. Όχι, θα πω και μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Δεν θα έπρεπε προκαταβολικά να διαβουλευτεί ο Υπουργός Παιδείας της Πριτάνης πριν πάρει αυτή την απόφαση που ορθώς για μένα την πήρε. Και τώρα βρισκόμαστε μετέωροι. Θα γίνει, δεν θα γίνει, το θέλουν οι Πριτάνες, δεν θέλουν οι Πριτάνες. Οι Πριτάνες, οι οποίοι δυστυχώς, έτσι όπως είναι δομημένα τα κρατικά πανεπιστήμια, επί της ουσίας είναι άβουλα όντα. Δεν μπορούν να κάνουν δυστυχώς κανονική διοίκηση. Γιατί υπάρχουν οι γνωστές ομάδες των φοιτητών ή των παραφοιτητών, όπως θα έτσι πες το, που συνέχεια τους δημιουργούν προβλήματα και δημιουργούν δυστυχώς σε πανεπιστήμια που έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές. Εξαιρετικούς καθηγητές να δημιουργούμε προβλήματα λειτουργίας. Τώρα, να περάσουμε και στα νομοσχέδια. Τα επίμαχα νομοσχέδια. Πέρασε κατά πλειοψηφία το θέμα με την επιστολική ψήφο. Αλλά έχουμε μπροστά μας τα νομοσχέδια και για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, για την ισότητα στο γάμο, όπως το λέει η κυβέρνηση. Φυσικά και το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ναι, αυτό για τα μη κρατικά, για τα μη ιδιωτικά, μη κρατικά πανεπιστημία το είπαμε. Εγώ το μόνο που ξέρω, ζώντας 3 χρόνια και στην Κύπρο, κάνοντας εκεί βελτίο ειδήσεων, είναι ότι η Κύπρος βουλιάζει από χρήμα και από φοιτητές και από την Ελλάδα και από άλλα μέρη του κόσμου, έχοντας πάρα πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να το πω έτσι. Με κανόνες όμως κανονικής μάθησης. Και αναρωτιέμαι, γιατί να μην γίνει και εδώ ως ανταγωνιστικό προϊόν παιδείας σε σχέση με τα κρατικά πανεπιστήμια. Ναι, με μια προϋπόθεση όμως. Ότι θα αποφασίσει και η κυβέρνηση να κάνει σωστά κρατικά πανεπιστήμια. Να τα ενισχύσει με υποδομές, με ξενώνες για φοιτητές, με οικονομικές χορηγίες. Ένα κομμάτι του προϋπολογισμού να είναι σεβαστό στο 4%, στο 3%, στο 5%. Γιατί εντάξει, πάνε τα χρήματα στην άμυνα, ορθώς, αλλά ας πάρει και η παιδεία. Γιατί η παιδεία είναι εκείνη η οποία θα στεριώσει την κατάσταση στην Ελλάδα και να μην φεύγουν οι φοιτητές μας, αφού το συνδυάσουμε αμέσως μετά και με την απορρόφηση από την αγορά στην Ελλάδα, όταν σπουδάζουν οι φοιτητές και να μην ψάχνουν για δουλειά και φεύγουν στα ξένα. Έτσι, συνεπώς, είναι σύντροφο το πρόβλημα. Αλλά να πάμε πίσω στο άλλο. Στα υπόλοιπα. Παρακαλώ. Και στα υπόλοιπα, λέω, νομοσχέδια. Ναι, το νομοσχέδιο για, για την επιστολική ψήφο, όπως είπες πολύ σωστά, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, μόνο μια εκατομμύρια αυτό της Νέας Δημοκρατίας, για το παιχνίδι που παίχτηκε την τελευταία στιγμή να έρθει μια τροπολογία για επέκταση αυτού του δικαιώματος, κατ' εμέ του νόμιμου δικαιώματος να μπορούν να ψηφίσουν οι ομογενείς και σε εθνικές εκλογές με επιστολική ψήφο, συμβαίνει σε δεκάδες χώρες του κόσμου. Εμείς πάλι θέλουμε να είμαστε η εξαίρεση. Γιατί όμως κάνεις λόγο για παιχνίδι? Εδώ όμως είχαμε μια μικροψυχία και ένα περίεργο παιχνίδι. Δηλαδή εκδικητικά είπε η αντιπολίτευση, α, μας το φέρε τελευταία στιγμή, κακώς το έφερε τελευταία στιγμή η κυβέρνηση την τροπολογία. Και εμείς λοιπόν πεισμόσαμε, δεν μπορούμε να σας το ψηφίσουμε. Δεν πάει έτσι. Ψηφίστε την ουσία, τη δομή, το πλαίσιο του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο και των Ελλήνων και των Ομογενών για τις ευρωεκλογές. Ψηφίστε το και καταψηφίστε το συγκεκριμένο άρθρο, την τροπολογία που αφορά την επέκταση του δικαιώματος. Βέβαια, η κυβέρνηση γιατί να ευνηδιάζει? Ορίστε. Η κυβέρνηση γιατί να ευνηδιάζει ο αντίλογος? Πολλές φορές στην πολιτική τα αυτονόητα είναι δύσκολο να τα ερμηνεύσεις όπως τα σκέφτονται οι ίδιοι οι πολιτικοί. Οπότε πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική ξαφνικά εκεί όπου λέγανε «Μα δεν υπάρχει περίπτωση,
Το λέγανε σε μένα οι υπουργοί που βγαίνανε στην ιστορία LFM στο ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση για αργότερα. Το έλεγε και η Νίκη Κεραμέως μες στη Βουλή το Σάββατο και ξαφνικά το φυτέψανε Δευτέρα βράδυ. Και οι άλλοι τα πήραν στο κρανίο. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πολιτικά παιχνίδια, η πολιτική μικροψυχία σε βάρος των ομογενών, θα έλεγα ότι θα μπορούσε να περισσέψει εν προκειμένου να το ψηφίσουν, να καταγγείλουν την κυβέρνηση και να καταψηφίσουν την τροπολογία και να πούνε πολύ ωραία λοιπόν. Τέτοιοι είστε, που λέει και ο Δημήτρης ο Κουτσούμας, μα τέτοιοι είστε, και φέρετε το μετά στις ευρωεκλογές κανονικά στο νομοσχέδιο να το συζητήσουμε. Εκεί να τελειώσει η ιστορία. Αυτά. Και κλείνοντας τώρα, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, το σχόλιο σου για το νομοσχέδιο για το ομόφυλα ζευγάρια, τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Κοίταξε, εδώ πλέον το πράγμα έχει πάει αλλού. Δηλαδή, ενώ η Εκκλησία είναι κάθετη στο θέμα του γάμου, δεν το κουβεντιάζει. Και επίσης έχει άρνηση στο θέμα της τεχνοθεσίας, κάτι για το οποίο όμως όλες οι δημοσκοπήσεις όλων των καναλιών, όλων των δημοσκόπων, και πρέπει να σου πω ότι δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι δημοσκόποι είναι πιασμένοι, είναι πραγματικά, έχω εμπιστοσύνη σε πολλούς από αυτούς. Όλοι λένε ότι πάνω από το 50% λένε ναι στο γάμο και με προϋποθέσεις στην τεχνοθεσία. Εκεί βεβαίως που απορρίπτεται κατηγορηματικά είναι το θέμα της παρένθετης μητρότητας. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα και εγώ προσωπικά. Αλλά τώρα έχουμε πέσει πάνω στη βάπτιση. Αν θα βαπτίζονται ή όχι τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών. Και εκεί έχουν μπλέξει μέσα στην Εκκλησία την ίδια. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, λαύρος εναντίον αυτού που είπε ο Αρχιεπίσκοπος ότι πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά για να βαπτιστούν. Ο Μητροπολίτης Λαρίσης ήταν εξαιρετικά προσεκτικός στο πώς διατύπωσε. Σήμερα στην εκπομπή σου, στο Real FM, έτσι. Ναι, βεβαίως, ναι. Ήταν εξαιρετικά προσεκτικός. Έχουμε βέβαια τον Αυπακτίας, ο οποίος μίλησε με έναν τρόπο, θα έλεγα, απρεπέστατο για τους ομοφυλόφιλους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει το συντομότερο να μαζευτεί η ιεραρχία για να βγάλει μια κοινή γραμμή για το θέμα και τη βάπτιση ακόμα, για να μην ακούγονται τα μύρια όσα ακούγονται. Πάντως, μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Όχι, ήθελα να πω πάντως ότι είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Ο γάμος, τα βαφτίσια, η ομοφιλία, για να ξεχνάμε την ακρίβεια στα ράφια. Σωστά, σωστά. Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι επιπτώσεις θα υπάρχουν σε κομματικά επίπεδα? Νομίζω ότι σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις. Όχι. Δεν νομίζω, όχι. Μου κάνει εντύπωση που σε όλες τις μετρήσεις οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ δίνουν μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από το 50, υπέρ του γάμου των ομόφυλων, παρόλο που ο Δημήτρης ο Κουτρούβας το απορρίπτει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν αναταράξεις. Δεν θα φανούν ιδιαίτερα για αυτό το θέμα τουλάχιστον επάνω στις ευρωεκλογές, και από εκεί και πέρα βεβαίως θα πρέπει ο Μητσοτάκης σαν πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του να βάλουν τα δυνατά τους για να κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητά μας. Και όχι να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ παίρνοντας μαζί μας και τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Σε ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλό απόγευμα από τη Δράμα. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ.